από την ωραία Σαντορίνη. Βρισκόμαστε στην περιοχή έξω Γιαλός Φυρών. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, το εστιατόριο Γιαλός. Είμαστε εδώ 6-7 χρόνια και σήμερα θα σας φτιάξω την κορποσέλα, ένα πιάτο το οποίο μπορούμε να το φάμε είτε σαν πρωινό είτε σαν ορεκτικό. Το πιάτο μας αποτελείται από ντοματίνια, αυγά, τυρί, αλάτι, πιπέρι και φυσικά το λάδι. Ψιλοκόβουμε το ντοματίνι μας, το οποίο αργότερα θα το βάλουμε στη φωτιά μαζί με το λάδι, να σοταριστούν αρκετά μέχρι να χάσουν τα υγρά τους, για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά, το αυγό και το τυράκι μας. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Λίγο λάδι. Τα οποία δεν αφήνουμε να ζεσταθεί. Θα βάλουμε και λίγο αλατάκι για να μαραθεί λίγο πιο γρήγορα. Και τώρα περιμένουμε να σοταριστεί η ντομάτα μας για να μπορέσει να λιώσει και να βγάλει όλα της τα υγρά, να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά μας. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο πιάτο. Στο νησί τα πολύ παλιά χρόνια είχαν άφθονη την ντομάτα, όπως και τώρα βέβαια υπάρχει. Οπότε για τους ανθρώπους που τότε δεν είχαν τις ευκολίες τις οποίες έχουμε εμείς σήμερα, για αυτούς ήταν πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο αυτό το πιάτο. Πιέζουμε και λίγο την ντομάτα. Για να μπορέσει να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, η ντομάτα μας είναι έτοιμη και τώρα θα σπάσουμε το αυγό μας. Ένα αυγουλάκι. Αυτή η συνταγή τα παλιά τα χρόνια ήταν τόσο εύκολη που δεν έλειπε από κανένα σπίτι το να φτιαχτεί σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε την ντομάτα με το αυγό. Για να έρθει να γίνει ένα σώμα όλο μαζί. Και θα αφήσουμε λίγο να ψηθεί το αυγό μας και είναι έτοιμο. Θα προσθέσουμε και πιπέρι. Το τυράκι μας. Και θα ξανά ανακατέψουμε. Και μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε ένα πιάτο υγιεινό, γρήγορο και εύκολο. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Λοιπόν, και αφού αδειάσαμε την κορκοσέλα μας στο πιάτο, θα ρίξουμε από πάνω τυράκι τριμμένο και το πιάτο μας είναι έτοιμο.
και καλή μας όρεξη. Η κορκοσέλα μας, που σε άλλες περιοχές λέγεται στραπατσάδα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας λέγεται καγιανά, είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη από την ωραία Σαντορίνη!